Και έχει φτάσει 7 και 27 και πέραμε στην κακοκαιρία. Δύο νεκρούς άφησε πίσω το κύμα της κακοκαιρίας που έδειξε τη Λάρισα, την Πιερία και την Ιμαθία στην καρδιά του καλοκαιριού. Ένας 34χρονος χτυπήθηκε από κεραυνό την ώρα που δούλευε σε κολόνα της ΔΕΗ, ενώ μια γυναίκα έπαθε καρδιακή προσβολή από τη δυνατή νεροποντή. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στις καλλιέργειες από το Χαλάζι, ενώ πλημμύρισαν δεκάδες σπίτια. Η αυγουστιάτικη θεομηνία έπληξε τη Λάρισα, την Πιερία και την Ιμαθία και δεν ήταν μόνο οι καταστροφές. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ένας τεχνικός της ΔΕΗ στην Ιμαθία και μια 56χρονη γυναίκα στον Αμπελώνα της Λάρισας. Η καρδιά της Σταματίας Παπαστεριού έπαψε να χτυπά όταν φοβήθηκε πως ο χύμαρος της βροχής θα εισβάλλει στο σπίτι της. Έχω καταστραφεί ολότερα με αυτό το χωράφι ζω, αυτό είναι το ψωμί μου. Είμαι 68 χρονών και ταΐζω 4 παιδιά. Το Χαλάζι έπεφτε για 45 λεπτά. Χρόνος αρκετός για να βυθιστούν στην απόγνωση δεκάδες αγρότες που είδαν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται ολοσχερώς. Ήταν ίδια ώρα που η οικογένεια ενός 34χρονου τεχνικού της ΔΕΗ βυθιζόταν στο πένθος. Ο Γιώργος Τσιμόπουλος, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, βρίσκονταν πάνω σε μια κολόνα της ΔΕΗ στην Αλεξάνδρεια Ιμαθία την ώρα που άρχισε να πέφτει το Χαλάζι. Πριν προλάβει να κατέβει, ένας κεραυνός έπεσε πάνω του. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Ο άτυχος υπάλληλος της ΔΕΗ με κάποιο συνάδελφό του αποτελούσαν συνεργείο επισκευής των βλαβών, γιατί είχε κακοκαιρία στην περιοχή. Ήταν μια εργασία η οποία είναι μέσα στο πρόγραμμα της καθημερινής δουλειάς. Ό,τι αντίκρισαν οι αγρότες στο Αιγίνιο Πιερίας και στα πλατάνια Ιμαθίας ήταν εικόνες ολικής καταστροφής. Βιβλική καταστροφή στο Αιγίνιο. Ούτε ένα δεν θα πουλήσουμε, ούτε θα φάμε ένα. 100% ζημιά. Με τα αλογάκι παιδεύουμε και είναι όλα αίματα στην πλάτη από το Χαλάζι. Και εγώ ακριβώς το κεφάλι μου πονάει όλο γιατί βρίσκομαι να πάω στον δρόμο. Περισσότερα από 20.000 στρέμματα με βαμβάκι, καπνά και ροδακινιές υπολογίζεται ότι καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ακόμα μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των καλλιεργειών που υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Δεν έμεινε τίποτα. Ευτυχώς είχα μέρος και στριμώχτηκα να μην με χτυπήσει το Χαλάζι. Λάρισα μετρά τις καταστροφές της από μια θεομηνία. Μετά το Χαλάζι, μια ισχυρή νεροποντή έπληξε κυρίως 4 περιοχές του νομού. Την Ελασσόνα, τον Αμπελώνα, τη Φαλάνη και τον Τύρναβο. Στην Ελασσόνα πλημμύρισαν 30 υπόγεια και ισόγεια σπίτια και 10 καταστήματα. Από τη μανία της φύσης δεν γλίτωσε ούτε το νεκροταφείο. Η βροχόπτωση ήταν τόσο έντονη που ξύλωσε αρκετό μέρος του οδικού δικτύου. Μετά τις κατεδαφίσεις παράνομων κέντρων διασκέδασης στη λεωφόρο Ποσειδώνος, τα συνεργεία της τοπικής αυτοδιοίκησης έπιασαν δουλειά τώρα στη Θεσσαλονίκη. Χθες το πρωί, οι μπουλντόζες του Δήμου Καλαμαριάς, συνοδευόμενες από ισχυρή αστυνομική δύναμη, γκρέμισαν τα κέντρα Shark και Planet στην παραλία στο Καραμπουρνάκι. Είναι η στιγμή που οι μπουλντόζες του Δήμου Καλαμαριάς γκρεμίζουν το πρώτο κομμάτι της αυθαίρετης κατασκευής του νυχτερινού κέντρου ΣΑΡΚ. Υπάλληλοι του Δήμου αδειάζουν τον παράνομο χώρο του ΣΑΡΚ για να αρχίσει η κατεδάφιση. Μεταφέρουν τα έπιπλα στο εσωτερικό του κτηρίου και βάζουν τα μπουκάλια που βρίσκονται μέσα στο μπαρ σε κουτιά. Οι εικόνες που βλέπετε δεν θυμίζουν τίποτα από το παλιό ΣΑΡΚ, ένα από τα πλέον γνωστά νυχτερινά στέκια της Θεσσαλονίκης, όπου συχνάζουν πολλοί επώνυμοι. Το σκηνικό άλλαξε. Φύγε από εκεί! Ρίξτο! Ω, φύγε! Ω, πάνω από εδώ! Οι ίδιοι πολιτικοί έρχονται εδώ πέρα και τρώνε και ο Σιμίτης ήρθε και ο Τσοχατζόπουλος. Τουλάχιστον έχουν γίνει ένα σωρό κοινωνικές εκδηλώσεις και είναι υψηλά ιστάμενοι. Τώρα το θυμήθηκε. Έφτασε στο ΣΑΡΚ μια δημιουργία της αστυνομίας προκειμένου να επέμβει σε περίπτωση επεισοδίων. Στο χώρο βρίσκονταν και οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών, οι οποίοι όμως δεν έφεραν καμία αντίσταση στο έργο του Δήμου.
Εισαγγελέας Θεσσαλονίκης, πριν από 2 εβδομάδες άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος του Λάζαρου Θεοδωρίδη, ιδιοκτήτη του ΣΑΡΚ, και του Νικόλαου Παλασόπουλου, ιδιοκτήτη της εταιρείας Planet. Είχε διατάξει μάλιστα τη σύλληψη των 2 ιδιοκτητών και την κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων. Ας ρίξουν τις βίλες από το πανόραμα, τα αυθαίρετα, στις ακρογιαλιές, στη Βουρβουρού, στη Χαλκιδική, από εδώ και εκεί. Οι βίλες είναι μέσα στη θάλασσα. Αυτές ποιανών είναι? Δικές μου ή των υπαλλήλων του ΣΑΡΚ που θα χάσουν ψωμί τους? Τις μπουλντόζες όμως δεν θα τις αντιμετωπίσει μόνο το ΣΑΡΚ. Η κατεδάφιση θα συνεχιστεί με το κρέμισμα όλων των αυθαίρετων κτισμάτων που καταπατούν τον Αγιαλό. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Ξεκινάμε σήμερα από εδώ και θα συνεχίσουμε για όλη την παραλία. Ο πόλεμος της παραλίας συνεχίζεται. Οι επόμενες καμπάνες θα ηχήσουν για την αυθαίρετη κατασκευή του νυχτερινού κέντρου Κώστα Κώστα που βρίσκεται δίπλα στο ΣΑΡΚ και αναμένεται και συνέχεια. Λαλίστατος ήταν χθες ο 55χρονος αστολόγος Βοσκός από την Καβάλα, ο οποίος κατηγορείται για 6 δολοφονίες. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος είπε ότι γνωρίζει πολλές λεπτομέρειες για αρκετούς φόνους στην περιοχή της Θράκης. Είναι ερωτηματικά δημιούργησε στους αστυνομικούς η αναφορά του στο διπλό έγκλημα της Αλεξανδρούπολης, όπου βρέθηκαν νεκροί ένας αστυνομικός και η σύζυγός του. Κρατήστε με, μη με αφήνετε μέσα. Κρατήστε με να σας μιλήσω. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος, το 55χρονο μέντιουμ από την Καβάλα που κατηγορείται για μια σειρά φόνων, φωνάζει. Αντιστέκεται στους αστυνομικούς που τον κρατούν σφιχτά από τα χέρια την ώρα που τον οδηγούν στην ανακρίτρια. Εκείνοι τον πιέζουν να προχωρήσει. Αυτός θέλει να μιλήσει στους δημοσιογράφους. Δεν ξέρει τίποτα για τα εγκλήματα, λέει. Τίποτε δεν ξέρω, αγόρι μου. Εμένα με κυνηγούσαν να με σκοτώσουν η ασφάλεια και άλλα άτομα που τα ανακάλυψα. Πού ανακάλυψα το Βασίλη? Στο μαντρί μου ερχόντουσαν να με σκοτώσουν. Στους δημοσιογράφους ήταν αλίστατος. Στην ανακρίτρια Καβάλας όμως, όπου οδηγήθηκε για δεύτερη ημέρα, είπε ελάχιστα για το διπλό φωνικό της 75χρονης Αναστασίας Τζίμα και της 37χρονης κόρης της Γεωργίας. Όπως παρέμεινε σιωπηλός και για τις υπόλοιπες δολοφονίες και εξαφανίσεις ανθρώπων με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή. Όταν τελείωσε την απολογία του ήταν μελαγχολικός και έμοιαζε ζαλισμένος. Οι δύο αδερφές του ήταν συνεχώς στο πλευρό του και με ένα μπουκάλι νερό του δρόσιζαν το πρόσωπο. Ο ισχυρισμός που προέβαλε δεν έχω το δικαίωμα να τον αποκαλύψω. Ναι. Η ανάξη είναι πράξη μυστική και εγώ τηρώ τους νόμους. Λίγο πριν φτάσει στα δικαστήρια, βγαίνοντας από την ασφάλεια, ο μάγος Βασίλης Παπαδόπουλος έστειλε θαρρής μια προειδοποίηση. Ένα μήνυμα. Έχω να πω πολλά για πολλούς φόνους. Αριοπαγίδες να αναλάβουν, έχουν να βγάλω πολλά πράγματα. Πολλούς. Την ώρα που οι αστυνομικοί ελέγχουν τα στοιχεία 6 συγκεκριμένων δολοφονιών και την εμπλοκή του Παπαδόπουλου σε αυτές, ο ίδιος μίλησε για μία ακόμη δολοφονία. Αυτή του αστυνομικού Βασίλη Τσαλταπασίδη. Είχε βρεθεί νεκρός και απανθρακωμένος μαζί με τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 1989 έξω από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Η δολοφονία τότε είχε αποδοθεί μαζί με άλλες 12 ανεξιχνίαστες στο Δράκο της Θράκης που παραμένει ασύλληπτος. Παλικάρι, Μανολή. Ειδοποίησε το χωροφύλακα τους γονείς του χωροφύλακα που σκοτώθηκε πριν από χρόνια στην Αλεξανδρούπολη από έξω. Σκότωσε το δικό μου το όπλο το οποίο το έκλεψε η ασφάλεια. Όταν τον σκότωσαν και μετά με παίρναν τηλεφωνήματα, απειλητικά τηλεφωνήματα και τον ίδιο τον έπαιρναν. Μας έπαιρναν τηλεφωνήματα, θα πεθάνετε. Ας πεθάνουμε. Το παιδί μου λέει πέθανε. Το παιδί μου το φάγατε, θα φάτε και εμένα. Δεν θα τελειώσει ο κόσμος. Και έκλεινα το τηλέφωνο. Οι αστυνομικοί και οι ανακρίτρια προσπαθούν να καταλάβουν αν όντως ο Παπαδόπουλος λέει η αλήθεια ή επίτηδες θολώνει τα νερά για να μπερδέψει τους διώκτες του. Αύριο ίσως πάρουν πιο συγκεκριμένες απαντήσεις για τις μυστηριώδεις δολοφονίες και εξαφανίσεις από το στόμα του 23χρονου Κώστα Κυριακίδη που φέρεται ως συνεργός του. Τελείως αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο ζουν τις τελευταίες ημέρες οι κάτοικοι και οι παραθεριστές στο μικρό κυκλαδίτικο νησί της Δονούσας. Και η ανησυχία τους μεγαλώνει μαζί με την οργή τους. Μια βλάβη δεν τους επιτρέπει να τηλεφωνούν, ενώ και τα πλοία έχουν αραιώσει απελπιστικά τα δρομολόγια τους. Δονούσα, ένα μικρό νησί βορειοανατολικά της Νάξου. Απέχει μία μόλις ώρα από την Αμοργό. Από το περασμένο Σάββατο εκπέμπει σήμα κινδύνου. Δεν έχει καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Εδώ και 3 μέρες τα τηλέφωνα δεν λειτουργούν και αυτό είναι κάτι που, όπως λένε οι κάτοικοι, συμβαίνει αρκετά συχνά. Εμείς επικοινωνήσαμε μαζί τους μέσω ενός κινητού τηλεφώνου και καταγράψαμε την ανησυχία τους. Θα πρέπει λοιπόν να επικοινωνήσουμε με κάποιο πλοίο, το πλοίο να επικοινωνήσει με το Ελλάς Ράδιο και στη συνέχεια να παίζουμε το σπασμένο τηλέφωνο για να μπορέσουμε να φέρουμε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κάποιο ελικόπτερο. Ένα νησί που δεν είναι τίποτε άλλο στο χάρτη μας από μια κουκίδα που κατοικείται από 150 ανθρώπους. Ιατρικό κέντρο, υποτυπώδες. Συγκοινωνία,
Φέτος, χωρίς να δοθεί εξήγηση, μειώθηκαν τα δρομολόγια σε 2 από 11. Ένα νησί όμως που όπως φαίνεται συγκεντρώνει το ενδιαφέρον αρκετών Ελλήνων και ξένων. Τους καλοκαιρινούς μήνες το επισκέπτονται μέχρι 6.000 τουρίστες. Η κυρία Σκοπελίτου πήγε φέτος για πρώτη φορά και το σκέφτεται σοβαρά για το αν θα ξαναπάει. Ο μήνας αυτός που ήρθαμε για να περάσουμε με την οικογένειά μας εδώ είναι σχεδόν επικίνδυνος από πολλές πλευρές. Βορειοανατολικά των Κυκλάδων, στο μέσο του πουθενά. Οι κάτοικοι, μόνιμοι και παραθεριστές είναι εξοργισμένοι. Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι αν κάτι συμβεί είναι στο έλεος των περιστάσεων. Κάποιοι από αυτούς θέλουν να εγκαταλείψουν το νησί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Για τουρισμό είστε εδώ πέρα, κάτσε 20 μέρες, θα βλέπω να φύγω αύριο μεθαύριο από το Χαράδι. Τι να κάτσω να κάνω. Τηλέφωνα δεν υπάρχουν. Τίποτα δεν υπάρχει, να κάνω τι εδώ πέρα. Το μόνο που κάνουν πια όσοι κατοικούν το νησί είναι να περιμένουν μέχρι την Παρασκευή που θα επισκευαστούν τα τηλέφωνα και να προσεύχονται ότι τίποτε μέχρι τότε άσχημο δεν θα συμβεί. Τραγικό θάνατο βρήκε χθες τα ξημερώματα ο οδηγός ενός φορτηγού που έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε χαράδρα βάθους 40 μέτρων κοντά στο χωριό Φωτεινά Πιερίας. Οι άνδρες της πυροσβεστικής έστεισαν αμέσως ολόκληρη επιχείρηση για να ανασύρουν από τα συντρίμια νεκρό τον Μιχάλη Τοπουσίδη και τραυματισμένους τους τρεις συνεπιβάτες του. Βουτιά θανάτου σε χαράδρα βάθους 40 μέτρων έκανε το φορτηγό που βλέπετε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο συνοδηγός και να τραυματιστούν τρεις ακόμη άνθρωποι. Το αυτοκίνητο έχει γίνει πίτα. Διαλύθηκε εντελώς. Πώς γλίτωσε ο κόσμος, απορούμε. Ο οδηγός του φορτηγού Μιχάλης Τοπουσίδης έχασε τον έλεγχο του οχήματος στο 20ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ελασσόνας κοντά στο χωριό Φωτεινά Πιερίας. Το φορτηγό με τους 4 επιβάτες κατέληξε στον κρεμό. Κακή εκτίμηση στον δρόμο, δεν ίσως δεν το γνώριζε. Το δρόμο. Στα γνώριζε το δρόμο, η στροφή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν περισσότερο από μία ώρα για να απεγκλωβίσουν από τα συντρίμια του φορτηγού νεκρό το συνοδηγό, Άρτη Κόλλα, 24 χρόνων και τους τρεις συμπατριώτες του τραυματίες. Με ασθενοφόρα οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου και εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Νύχτα τρόμαζε ένας 76χρονος συνταξιούχος στα χέρια δύο αδίστακτων αλλοδαπών που εισέβαλαν χθες τα ξημερώματα στο σπίτι του στο Σικούριο της Λάρισας για να τον ληστέψουν. Η κακοποιία ξαναχτυπούν άγρια τον Αντώνη Γιαννακάκη και αφού άρπαξαν 200.000 εξαφανίστηκαν. Ο 76χρονος συνταξιούχος του ΟΓΑ, ο Αντώνης Γιαννακάκης, βρήκε το κουράγιο και μπορεί να γελά λίγες ώρες μετά την επίθεση που δέχτηκε από δύο αλλοδαπούς μέσα στο σπίτι του, στο Σικούριο της Λάρισας. Το μόνο που έχει άλλωστε σημασία για τον ίδιο είναι ότι κατάφερε να βγει ζωντανός μετά την περιπέτεια που πέρασε. Και το μαγειρί κάνω στην πόρτα. Και αν δεν τους έδωνα τη λεφτά, με καθάριζαν. Θα μου μακαρίτσαν. Οι δύο αλλοδαποί Αλβανοί, όπως λέει ο Αντώνης Γιαννακάκης, κατάφερε να μπουν στο σπίτι του από το παράθυρο που βλέπετε. Εκεί ο συνταξιούχος είχε τοποθετήσει μια σιδεριά για να προστατεύσει το σπίτι του από τους ληστές. Τους νεαρούς αλλοδαπούς βέβαια δεν μπόρεσε να τους συγκρατήσει. Έσπασαν τη σιδεριά και μπήκαν μέσα. Εκεί που κοιμάμαι, ναι, με ρίχνουν δύο κουλσές στο στομάχι και μια καρέκλα στο κεφάλι. Είδα παραείδα, τι θέλετε, χρήματα, φώνασαν, δούλιασαν δηλαδή. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, είναι αγριά άνθρωποι δηλαδή. Ο ένας ιδιαίτερο ξανθός ήταν, αν είναι προηγουμένο δηλαδή. Ο Αντώνης Γιαννακάκης προσπάθησε να τους αντισταθεί, μάταια όμως. Οι δράστες τους ζητούσαν να τους πει που υπήρχαν χρήματα. Άρπαξαν από το παντελόνι του 200.000 δραχμές και έφυγαν. Ξέρετε είπα να πει, 76 χρονών άνθρωπος, να κάνω 4 χρόνια στρατιώτης. Έκανα 6 χρόνια στρατέα. Συναντήσαμε Ιταλοί, Γερμανοί, τα πάντα. Τέτοια ζημιά δεν πάθαμε ποτέ. Οι κάτοικοι του χωριού είναι εξαγριωμένοι από τις συνεχείς επιθέσεις που δέχονται από τις συμμορίες των αλλοδαπών. Όπως λένε, τίποτα και κανείς δεν μπορεί να τους προστατεύσει. Μια διάσταση στο τεράστιο σκάνδαλο που ταλανίζει από πέρσι το μοναστήρι της Πάτμου και τη μικρή κοινωνία του νησιού δίνει το πόρισμα του αντιεισαγγελέα που ερεύνησε την υπόθεση. Σύμφωνα με αυτό, 14 κληρικοί και λαϊκοί, ανάμεσά τους και ο αποπεμφθής ηγούμενος της Μονής, φέρονται να έχουν επωφεληθεί περίπου 6,5 δισεκατομμύρια σε βάρος του μοναστηριού. Σ' άλλο στους εκκλησιαστικούς κύκλους αναμένεται να προκαλέσει το πόρισμα φωτιά που συνέταξε ο εισαγγελέας πρωτοδικών της ΚΟ, ο οποίος διενήργησε την προκαταρκτική εξέταση για τις οικονομικές ατασταλίες στη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο. Το πολυσέλιδο πόρισμα έχει ήδη υποβληθεί στον εισαγγελέα φετών και σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντισαγγελέας έχει ήδη προτείνει την άσκηση ποινικής διώξεως σε βάρος 14 κληρικών και λαϊκών που φαίνεται πως εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομης εκποίησης της μοναστικής περιουσίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την προανάκριση, οι οικονομικές ατασταλίες ανέρχονται στο ποσό των 6,5 δισεκατομμυρίων. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών μάλιστα πρότεινε να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του αρχιμανδρίτη Γεράσιμου Μιχελή
και του πρώην ηγούμενου της Μονής Επισκόπου Τράλεων Ισιδώρου. Πριν από λίγους μήνες ο αρχιμανδρίτης Γεράσιμος καθαιρέθηκε με απόφαση της Συνόδου του Οικουμενικού Θρόνου, αφού το μοναστήρι ανήκει στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δύο ακόμη μοναχοί είχαν τεθεί σε επάωρη στον Αργία για την ανάμειξή του στο σκάνδαλο. Εμείς λυπηθήκαμε, αλλά ούτε θα ξαναεπαναληφθεί, ούτε πρόκειται να συνεχιστεί. Με τους παπάδες δεν τα βγάζεις πέρα. Το σκάνδαλο έχει αποκαλυφθεί μετά από καταγγελίες του σημερινού ηγούμενου της Μονής Αρχιμανδρίτη Αμφιλόχιου Καμίτση και αφορά σε παράνομες αγοραπολισίες οικοπαίδων και ακινήτων που ανήκαν στην περιουσία της Μονής. Σύμφωνα με το πόρισμα του διεισαγγελέα της ΚΟ, υπάρχουν περίπου 1000 συμβόλαια με τα οποία έχουν πουληθεί παράνομα πάνω από 10.000 στρέμματα. Οι εμπλεκόμενοι μοναχοί, σύμφωνα με το πόρισμα, είτε πολλούσαν τη μοναστική περιουσία και καρπώνονταν οι ίδιοι τα χρήματα, είτε ακόμη παραχωρούσαν κτήματα του μοναστηριού σε συγγενείς και φίλους. Η ώρα είναι 7:43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την μετεωρολόγο μας, την Χριστίνα Σούζη, η οποία θα μας ενημερώσει για τα νέα για τον καιρό σήμερα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Τι κάνουμε? Καλά, εσείς τι γίνεστε? Φτιάχνει ο καιρός. Φτιάχνει. Βέβαια. Ωραία. Σταματάνε οι βροχές. Τον τίτλο τον βγάλαμε τουλάχιστον. Ναι. Δείχνουμε και πλάνα από νησιά και παραθεριστές και είμαστε μια χαρά. Καλοκαιρινή πράγματι. Εκείνο που ήθελα να πω όμως είναι ότι όσον αφορά τα νησιά, δηλαδή τις Κυκλάδες και το Αιγαίο, αρχίζουν να ενισχύουν τη βόρεια άνεμ. Δηλαδή έφτιαξε ο καιρός στα υπηρετικά, σταματάνε οι βροχές. Σήμερα μόνο μια πιθανότητα το απόγευμα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ενώ μέχρι την Κυριακή παντού ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Αλλά όσον αφορά τις Κυκλάδες, εκεί ενισχύει το βοριάς. Εξάλλου, Μελτέμι, θα φτάσει τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο τις επόμενες δύο ημέρες. Σήμερα είναι γύρω στα 6, αργότερα 7. Θα φτάσει λοιπόν μέχρι και την Παρασκευή τα 7 μποφόρ και το Σαββατοκύριακο θα εξασθενήσουν. Οπότε θα ανέβει και η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο. Επομένως, αυτοί που ταξιδεύουν στο Αιγαίο θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι. Θα κουνηθούν λιγάκι, Ναι. Θα φτάσουν τουλάχιστον τα 7 μποφόρ Πέμπτη και Παρασκευή. Ναι. Μετά το Σαββατοκύριακο εξασθενούν. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, για σήμερα θα φτάσει το μεσημέρι στα βόρεια τους 32 βαθμούς, τους 34 στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα υπηρετικά και τους 30.